Καλωσορίζω και εγώ με σειρά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε, η πόλη του Κουπάρη βρίσκεστε. Στο Δημαρχείο βρίσκεται ο πιο δημοφιλής Έλληνας του 20ου αιώνα, ανάμεσα στους 100 πιο δημοφιλής Έλληνας. Το όνομα ονομάζος συγκαταλέγεται μαζί με του Καραμαλή, του Παπαντρέου, του Ωνάση, του Καζατζάκη, του Ελίτη και άλλων μεγάλων ονομάτων. Βέβαια, είμαστε λίγοι στην εκδήλωση. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, ο κόσμος θα περνάει δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι όλοι εμείς θα κάνουμε την έξω και καλή μαρτυρία για τη σημερινή εκδήλωση που θα δείτε και θα σας μείνει αξέχαστη. Έχω να πω κάτι άλλο, ότι στη ζωή, ό,τι πετυχαίνει ο πρώτος, μένει πάντα στη μνήμη όλων. Τα παιδιά του Πουέμπλη βγήκαν πρώτα στο Πουέμπλη και μένει ανεξίτηλο στη μνήμη μας. Τα παιδιά με τον Κάλι βγήκαν πρώτα και μείνει ανεξίτηλο. Βέβαια και άλλα παιδιά στην πορεία, ο Χαριστέας και ο Λευτιά, πάντα ονομάζουν. Μετά τη λέξη Παναθηναϊκός, η λέξη ονομάζουν. Και να σου πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο Σπύρο Λου, όλοι ξέρουμε τον Σπύρο Λούι ότι είναι το μυθικό πρόσωπο. Βγήκε πρώτος στο μαραθώνιο. Υπάρχει και ένας δεύτερος που βγήκε, που δεν τον ξέρει κανένας. Πάντα ξέρουμε τον πρώτο. Και ο δεύτερος ήταν Έλληνας. Ξέρουμε τον πρώτο όμως. Ο δεύτερος λέγεται Βασιλάκος. Πέρασε και δύο ξένους, έκανε ηρωική προσπάθεια. Πάντα ξέρουμε τον πρώτο. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Από όλο το βιβλίο που γράψαμε, θα σας πω μια φράση που μου έχει μείνει ανεξίτηλη. Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Δουμάζος στον Κώστα Κυριαζή, τον αείμνηστο δημοσιογράφο. Και είχε πει μεταξύ άλλων όταν ήταν μικρός σε ηλικία, 17-20, 17-18 χρονών, λέει «Θέλω να κάνω κάτι, να γίνω κάτι». Αυτή η έκφραση την έγραψε όπως την είπα ο δημοσιογράφος. Τη βρήκαμε από το περιοδικό Φύλαθλος και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στον εαυτό του, είναι η ελπίδα που λέμε στη ζωή και πέτυχε να γίνει ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και για να το πετύχει αυτό, προσέξτε τώρα, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, ακαδημίες, όταν ήταν 17 χρονών, που δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε site, ούτε τίποτα, χτύπαει ο ένας την πόρτα του αλουνού, το τοίχο του αλουνού, που ήμενε με μια φτωχιά μάνα, στην άμυνα, για να μου πάνε όλοι για προπόνηση. Προσέξτε. Παιδί τώρα 17 χρονών πάει στο γήπεδο, στον Ελληνικό και του λένε, επειδή είναι νεκροκαμωμένος, τον βάλανε έξω δεξιά. Αυτό είναι και παρακόλουθο όλο τον προπονητό και έτσι ήταν και σωστό να κάνει. Και τι τους λέει σε 5 προπονητές. Αν δεν παίξω στα χαφ, φεύγω. Του λένε όχι, θα παίξω έξω δεξιά. Και έφυγε και τον κυνηγάνε 5 προπονητές. Ένα παιδάκι που το όνειρο του Έλληνα είναι να παίξει ποδόσφαιρο. Κανένα σε παίζει. 9 εκατομμύρια Έλληνα που εδώ πολεμά να παίξουν ποδόσφαιρο και τελικά έχει 11 έχρωμο ο Παναθηναϊκός, 11 Ολυμπιακό. Και είπε αυτή τη μεγάλη φράση. Φεύγω. Πίστευε στη θέση, πίστευε στον εαυτό του. Αυτά έχω να σας πω. Σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Όταν ο Κουλάτρης, συγγνώμη, όταν ο Νικολαίδης λίγο πριν πεθάνει, που έχει γράψει τόνους κόκκινο μελάνι για τον Ολυμπιακό, μόλις αισθανόταν στα 92 του το θάνατό του, δεν κάλεσε ούτε το YouTube, ούτε το Πολυχρωμίου, ούτε το κάλεσε το Δωμάζο να τον χαιρετήσει και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Αυτά έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ.